Είναι πολύ καλά γνωστή η θέση του Δημοκρατικού Συναγερμού ότι επιβάλλεται διάλογος για την επίλυση του Κυπριακού. Και η παράταξή μας πολιτεύεται πάντοτε με γνώμονα την διαπραγμάτευση με την τουρκική πλευρά για να πετύχουμε μια συμφωνία που θα απαλλάξει τον τόπο μας από την τουρκική κατοχή και θα τερματίσει την κατάσταση αυτή ανομαλίας. Ο πρόεδρος του Δημοκρατικού Συναγερμού προσκλήθηκε και βεβαίως ανταποκρίθηκε στην πρόσκληση και παρευρέθηκε σε δείπνο που οργάνωσαν ο πρόεδρος του ΚΕΒΕ και ο τουρκοκύπριος πρόεδρος του Επιμελητηρίου. Με συμμετοχή και του τουρκοκύπριου ηγέτη, κυρίου Μουσταφά Ακιντζή. Αντικείμενο αυτής της ιδιωτικής πρωτοβουλίας ήταν μια γενικότερη προσπάθεια για την αποκατάσταση κλίμαντος συνεννόησης και συμβολή στην προσπάθεια επανέναρξης του διαλόγου. Όπως αναφέρεται και σε σχετική ανακοίνωση του ΚΕΒΕ, είναι προτιμότερο να μιλά ο ένας με τον άλλο παρά ο ένας για τον άλλο. Ασφαλώς, το κύριο θέμα συζήτησης στο δείπνο ήταν το Κυπριακό. Επρόκειτο, βεβαίως, για μια άτυπη φιλική συζήτηση. Η συζήτηση εξελίχθηκε σε πολύ καλό κλίμα και ο πρόεδρος του Δημοκρατικού Συναγερμού είχε την ευκαιρία να ξεκαθαρίσει ότι η θέση μας είναι πως οι διαπραγματεύσεις πρέπει να συνεχιστούν και ότι είναι εσφαλμένη η εντύπωση ότι η ελληνική κυπριακή πλευρά αποκλίνει με οποιονδήποτε τρόπο από το συμφωνημένο πλαίσιο. Ο Δημοκρατικός Συναγερμός επιδιώκει πάντοτε μια αποδεκτή συμφωνία στο πλαίσιο των αποφάσεων των Ηνωμένων Εθνών για διζωνική δικοινοτική ομοσπονδία. Τέτοιου είδους συναντήσεις είναι επιβεβλημένες και ο πρόεδρος του κόμματος πραγματοποιεί και θα συνεχίσει να έχει όποιες επαφές μπορεί να βοηθήσουν στην βελτίωση του κλίματος και στην αλληλοκατανόηση με σκοπό την επανέναρξη του διαλόγου. Στόχος μας παραμένει να πετύχουμε μέσα από την επανέναρξη του διαλόγου μια σωστή λύση του Κυπριακού.